Συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες της τάξης μας για την καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας και ζωής μας. Αγώνες που δόθηκαν σε δύσκολες εποχές και δύσκολες συνθήκες. Αγώνες που πάντα στο επίκεντρό τους είχαν, έχουν και θα έχουν την εκμετάλλευση που βιώνει η εργατική τάξη από το κεφάλαιο και τους πολιτικούς υπηρέτες του της εκάστοτε κυβερνήσης. Βρισκόμαστε εδώ ακόμα μια πιο δύσκολη χρονιά. Με την πανδημία να είναι σε έξαρση και την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα γιατί αρχίζει και η τουριστική σεζόν. Σφυρίζει αδιάφορα για την υποστελέχωση των νοσοκομείων, σφυρίζει αδιάφορα για τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας από τον κορονοϊό στους χώρους εργασίας. Νομοθετεί συνέχεια αντεργατικούς νόμους, όπως αυτό του Χατζηδάκη, προσπαθώντας να βάλει χέρι στα ζωντανά ταξικά σωματεία της Συνδικάτα, παίρνοντας τη σκυτάλη από άλλους νόμους, όπως τον νόμο Κατρούκαλου, Αξιόγλου, Βρούτση και άλλους. Βρισκόμαστε εδώ, τιμώντας τους αγώνες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που θέλουν ένα σχολείο να είναι το κέντρο της εκπαίδευσης και όχι ένα άνδρο επιχειρηματικών ομήλων που θα δίνουν την κατεύθυνση για το πώς θα ετοιμάζεται φθηνό εργατικό δυναμικό για την ανάπτυξή τους. Βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ότι δεν πάει άλλο να πληρώνουμε εμείς την κρίση τους. Μια κρίση που τσακίζει τις ζωές μας. Παίρνουμε υπογλώσσια για να ανοίξουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και όσοι έχουμε σε εισαγωγικά την πολυτέλεια να πάμε και σούπερ μάρκετ, βλέπουμε και τις τιμές το που έχουν φτάσει. Έχει καθιερωθεί το 2 ευρώ στη βενζίνη και το επίδομα ξεφτύλα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση πριν από 2 μήνες είναι φτερό στον άνεμο. Μας λένε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αυτός που έχει φέρει αυτές τις αυξήσεις. Μα καλά, για τόσο χαζούς μας περνάνε. Οι αυξήσεις στο ρεύμα, παράδειγμα, αυξάνονται συνεχώς, ειδικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που δεν είχαμε και πόλεμο. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, ανοίγοντας συζήτηση άνθρωπο τον άνθρωπο, συνάδελφο τον συνάδελφο, απαιτούμε συμβάσεις με αυξήσεις άνω του 10% για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα. Όπως και το Συνδικάτο Μετάλλου, έτσι και εμείς ως σωματείο, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τους εργοδότες. Και βέβαια και από αυτό το βήμα θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι και οι εργοδότες μας τραβάνε χοντρολούκι. Πρέπει να ήταν δισεκατομμυριούχοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια συνέχεια μπαίνουν μέσα και έχουν μείνει με κάτι ψωροεκατομμύρια. Το λέμε καθαρά, το λέμε δυνατά. Και συμβάσεις με αυξήσεις θα πάρουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την τήρησή τους, αλλά και την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. Και με το κοινό μέτωπο που υπάρχει και με το Σωματείο των Εργαζομένων στις Προβλήτες της Κόσκο, την ΕΝΕΔΕΠ, όχι μόνο τα προβλήματά μας θα ακουστούν, αλλά θα έχουμε και κατακτήσεις. Δίνουμε το χέρι σε όποιον μας χρειάζεται. Από τη Λάρκο, τα Πετρέλαια, Καβάλας και αλλού. Κόβουμε όμως το χέρι σε όποιον προσπαθεί να παίξει παιχνίδια εις βάρος συναδέρφων. Έχοντας όπλο την ιστορία του εργατικού ταξικού κινήματος, οργανωνόμαστε, δυναμώνουμε και ετοιμαζόμαστε για τη δικιά μας επίθεση να πάρουμε στα χέρια μας τον πλούτο που παράγουμε και τώρα την καρπώνονται μια χούφτα κεφαλαιοκράτες για να γίνουμε αφέντες στον τόπο μας. Ζήτω η εργατική τάξη, ζήτω η 1η Μαΐου.